Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Ιγουμενίτσα και να καλησπέρισουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάστορα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίτη. Καλησπέρα σε όσους μας κάνουν τιμή και μας παρακολουθούν. Σε 20 μέρες από τώρα, δηλαδή από την 1η Μαΐου, ξεκινά και επίσημα η νέα αντιπυρική περίοδος. Να δούμε τι προβλέπει η νέα νομοθεσία, Βαγγέλη, τι γίνεται στη δική μας την περιοχή και αν μέχρι τώρα έχουν εκδηλωθεί κάποιες πυρκαγιές και τι γίνεται. Λοιπόν, σε 20 μέρες, ναι, θεωρητικά ξεκινάει επίσημα. Ουσιαστικά, έχει ξεκινήσει ήδη. Σωστά. Και γιατί έχει ξεκινήσει ήδη, διότι όπως δεν είναι ειδικοί, οι μετεωρολόγοι, οι επικεφαλείς της πολιτικής προστασίας και σε κορυφαίο επίπεδο και σε περιφερειακό, είχαμε έναν πολύ ζεστό χειμώνα σε σχέση με άλλους, πρώτον. Δεύτερον, έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε σχέση με προηγούμενους μήνες τέτοια εποχή, υψηλότερες θερμοκρασίες για τα δεδομένα του μήνα που διανύουμε. Και όλα αυτά, όλες αυτές οι μεταβολές οφειλόμενες προφανώς στην κλιματική κρίση ή κλιματική αλλαγή, όπως θέλεις πες την, έτσι, ή στο φαινόμενο Ελνίνιο ή στην υπερθέρμανση του θερμοκηπίου και όλα αυτά, σε κάθε περίπτωση δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με τις πυρκαγιές, έχει να κάνει με όλα τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Είτε αυτά ακούν στο όνομα πλημμύρες, είτε ακούν στο όνομα πυρκαγιές, είτε οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες πυρκαγιές και πανελλαδικά. Να πω ενδεικτικά ότι την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ασχολούμαστε με αυτά, ασχολούμαστε τώρα με τις ευρωεκλογές, ας πούμε. Και εγώ ήταν στην Πιερία, έτσι, στην Κατερίνη, και εγώ ήταν ένα δάσος για 6-7 ημέρες και τρέχανε εκεί πανικό όλοι οι πυροσβέστες πρωτοφανές για αρχές Απριλίου. Τώρα, και στη δική μας περιοχή είχαμε διάφορες πυρκαγιές, οι οποίες ευτυχώς κατασβέστηκαν εν τη γενέση τους και δεν είχαμε πυρκαγιές σε εξέλιξη. Κανείς όμως δεν μπορεί να αποκλείσει, και εγώ θέλω πάντα να υπενθυμίζω, αγαπητή Βίκη, για τη δική μας περιοχή, το μοιραίο 2007, το καλοκαίρι του 2007, αν θυμάστε, τον Ιούλιο, τέλος Ιουλίου του 2007. Τότε που είχε καεί όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και η δική μας περιοχή, κυρίως εδώ η Θεσπρωτεία, που παραλίγο να θυμίσουμε και ανθρώπινα θύματα που έχουν κατασταθεί περιουσίες, που και εγώ ήταν όλη η Ελλάδα. Το θυμάστε τότε, έτσι, με τον κύριο Πολίδωρα, τότε υπουργό, με τον στρατηγό Άνεμο, που τα απέδειξε, έτσι, τα λέω αυτά. Για να μην ξεχνιόμαστε, ρε παιδί μου, γιατί καμιά φορά, εντάξει, άνθρωποι είμαστε, χαζεύομαι και λίγο που ξεχνιόμαστε. Τώρα, πόσο έτοιμοι είμαστε να αντιμετωπίσουμε το νέο κύμα πυρκαγιών, αν υπάρξει. Αν δεν υπάρξει, μακάρι. Αλλά το θέμα είναι ότι ισχύει πάντα σε κάθε περίπτωση το γνωστό, το προλαμβάνει κάποιον του θεραπεύει. Είμαστε έτοιμοι εμείς να προλάβουμε παρά να θεραπεύσουμε σε επίπεδο πρόληψης πυρκαγιών στην περιοχή. Βγήκε προχθές ο κύριος συντονιστής, ο αντιστράτηγος της περιοριστικής και έδωσε μια εικόνα ικανοποιητική. Μακάρι να είναι έτσι. Δεν ξέρω τώρα εγώ αν θα έχουν καναντέρ, ακόμα είναι νωρίς. Αν θα έχουν καναντέρ, σε τι κατάσταση θα είναι τα καναντέρ. Δεν μπορεί να έχουν καναντέρ και ξέρεις πολύ καλά ότι το ζήσαμε και το 2007 αυτό, τότε όσοι συμμετείχαμε, ότι υπήρχαν αεροσκάφοι που πετούσαν και γυρνούσαν πίσω στη βάση τους, διότι είχαν υποστεί μηχανικές βλάβες, ήταν ασυντήρητα και παλιάς τεχνολογίας. Απλά εγώ επισημάνσεις κάνω και μακάρι να διαψευστώ σε όλα. Έχει αλλάξει κάτι. Δεύτερον, θυμάσαι και πέρσι το λέγαμε και πρόπεση, δεν μπορεί να έχει μια πυρκαγιά, για παράδειγμα, στη Ρόδο, λέω τώρα εγώ έτσι, ή και στην Εύβοια, που είναι πιο κοντά, και να μετακινούνται πυροσβέστες από εδώ και να πάνε εκεί και να μείνει εδώ αποψηλωμένη περιοχή ο πυροσβέστης. Το θυμάσαι που το λέγαμε. Και τις καταγγελίες των συνδικαλιστών πυροσβεστών. Δηλαδή, αφήνουμε γυμνή μια περιοχή από έμψυχο υλικό, που προφανώς χειρίζονται και τα μέσα, και πάμε να ενισχύσουμε μια άλλη περιοχή που έχει ένα μεγάλο μέτωπο. Αλλά δεν γίνεται έτσι το θέμα. Λοιπόν, τώρα, έχει αλλάξει ο νόμος. Έχει αλλάξει δραματικά ο νόμος και αφορά όλους αυτό. Δηλαδή, πρόσεξε να δεις. Μέχρι τώρα, εάν κάποιος συλλαμβανόταν για εμπρισμό, έτσι, για πρόκληση πυρκαγιάς,
στο χωράφι του, μέσα, σε οποιοδήποτε χώρο. Και αποδιδόταν ο εμπρησμός σε αμέλεια, έτσι χωρίς να υπάρχει το στοιχείο του δόλου, ήταν, η πράξη ήταν πλημεληματικού χαρακτήρα. Και αντιλαμβάνεστε ότι το πλημέλημα έχει άλλη αντιμετώπιση. Από φέτος, και με αμέλεια να έχει προκληθεί ο εμπρησμός σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας, η πράξη είναι κακούργημα. Ξέρεις, σημαίνει αυτό. Ότι αυτός που πήγε να βάλει φωτιά, για παράδειγμα, σε ξερά χόρτα τον Ιούνιο μήνα, που θα πάει να βάλει τον Μάιο μήνα, γιατί ακόμα εντάξει είναι νωρίς, θα συλλαμβάνεται και θα προφυλακίζεται. Είναι κακουργηματικού χαρακτήρα η πράξη. Και δεύτερον, και πέρα από αυτό, προβλέπονται και αυστηρότατα πρόστιμα έως 50.000 ευρώ. Θα μου πεις, με τα πρόστιμα, με τα αυστηρά και με την αυστηροποίηση των, και με την μετατροπή της πράξης από πλημέλημα σε κακούργημα, λύνεται το πρόβλημα. Θα σου πω ότι σε πολλές περιπτώσεις ναι. Διότι αν άλλος ξέρει ότι θα πάει φυλακή, θα του βάλω χειροπέδες κατευθείαν, δεν θα βάλει φωτιά. Ή αν βάλει η γιαγιά ή ο παππούς και δει το παιδί, θα πάει και θα τη σπίσει και θα το πει μέσα στο σπίτι, που έχει άγνοια νόμου. Λοιπόν, αυτά. Τώρα ένα άλλο ζήτημα το οποίο αφορά τους Δήμους, αφορά πολλούς από εμάς. Ποιους? Όσους έχουμε σπίτια μέσα σε οικόπεδα που είναι γενικά έτσι, με χόρτα κτλ. Ναι, που είτε είναι μέσα σε δάση. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, το ξέρεις, δεν είναι? Βέβαια. Λοιπόν, τώρα, νόμιμα, παράνομα, νομιμοποιηθέντα μετά, αυτό είναι μια λοιπόν ιστορία. Είτε σε συγκεκριμένες αποστάσεις, δεν έχουμε χρόνο τώρα να πούμε, το σπίτι και ο κήπος με τα δέντρα, τα ξηρά, το καλοκαίρι προφανώς, από το δάσος, πρέπει να καθαριστούν. Γι' αυτά όμως υπεύθυνοι είναι οι Δήμοι. Και εδώ τώρα οι Δήμοι έχουν δουλειά να κάνουν, διότι πρέπει να ενημερώσουν, γιατί δεν ξέρει ο παππούς ή η γιαγιά, ή ακόμη και ο μικρότερης ηλικίας σε ένα χωριό που έχει ένα σπίτι που είναι 300 μέτρα από το δάσος, ότι ξέρεις κάτι, το σπίτι σου αυτό που έχει κήπο και δέντρα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς και πρέπει να δίνουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Αυτά θα τα πούν οι Δήμοι. Αυτά έτσι επιγραμματικά, αγαπητοί Βίκη, το θέμα είναι να μας μείνει το αυστηρό πρόστιμο, η μετατροπή της πράξης σε κακούργημα, να το ακούσουμε όλοι και μην πει κανείς ότι έλα μου, εντάξει, πέντε χόρτα είναι στον κήπο, να βάλω μια φωτιά να τα κάψω. Κανείς δεν βάζει φωτιά από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου που, όπως είπες, ξεκινάει 1η Μαΐου, αλλά το θέμα είναι και από τώρα, γιατί και τώρα ήδη έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες. Αυτά. Το θέμα είναι, Ευαγγέλη, ότι αυτό που είπες και λίγο πριν με την επιβολή προστήμων, ίσως και να συνετιστούν ακόμη περισσότερο, αλλά ήδη θα έπρεπε να έρχονται τα πρώτα ραβασάκια, δεν ξέρω αν έχουν σταλεί, το λέω με κάθε επιφύλαξη από τους Δήμους, για τους καθαρισμούς των οικοπαίδων, διότι... Σωστό. Καλά, ήθελα να το πω, αλλά βλέπεις. Τα λέω γρήγορα, είδες τι μου κάνεις. Να, όμως το υπενθύμησα εγώ. Ναι, καλά κάνει, ευτυχώς, το θυμήθηκες εσύ όμως, γιατί εγώ το έχω σημαίνει να το πω, αλλά θέλω να τα πω γρήγορα, γιατί μετά θα μου αρχίσει τα μάλιστα. Λοιπόν, πολύ σωστή η επισήμανση. Καθαρισμοί οικοπαίδων, πόπος λένε κτλ. Έχουμε παρατηρήσει άλλες χρονιές να πάει Αύγουστος και να είναι ο άλλος, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που είναι κλεισμένος στο χωριό στην Αθήνα, να μην έχει έρθει ακόμη για διακοπές και να μην τον ενδιαφέρει να βάλει να καθαρίσει και να πάρει φωτιά και να γίνει παρανάλωμα ένα ολόκληρο συγκρότημα κατοικίων ή ένα χωριό. Έτσι. Άρα λοιπόν, σωστά επισήμανες ότι οι Δήμοι που έχουν την ευθύνη και τη δικαιοδοσία πρέπει να βρουν τους ιδιοκτήτες. Και αν δεν τους βρουν, προβλέπει η νομοθεσία. Να το καθαρίσει ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό μετά στον ιδιοκτήτη. Και αν ο ιδιοκτήτης αρνηθεί, είναι πολύ απλό. Το στέλνει στην εφορία και χρεώνεται σε αυτόν. Και από εκεί μετά είναι χρέος και οφειλή δική του που θα τη βρει μπροστά του σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Και μάλιστα δεν χρεώνει ο Δήμος όσο θα χρεώνονταν ο κάθε ιδιοκτήτης αν το καθάριζε μόνο στο οικόπεδο, αλλά υπάρχει και η επιβολή προστίμου σε συνάρτηση με την τιμή. Καλά, έκανε το θύμιζες, μου το θύμιζες, γιατί να το πω, είναι πολύ σωστό. Βέβαια. Ναι. Υπάρχει κι άλλο ένα ζήτημα και η επιβολή προστίμων από την πυροσβεστική. Όταν, τώρα, εδώ δεν ξέρω αν έχει ξεκαθαρίσει ή αν εγώ δεν το έχω καταλάβει. Αν ξεσπάσει κάποια πυρκαγιά και η αιτία είναι ο μη καθαρισμός οικοπαίδου, έχει επιβολή προστίμου από την πυροσβεστική ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου. Ή, τέλος πάντων, εκεί που έχει ξεσπάσει. Έτσι, εκεί υπάρχει
πολύ αυστηρό και πολύ αυστηρή επιβολή προστίμου. Έως 50.000 ευρώ πρόστιμο. Ωραία. Ωραία. Πολύ όμως, είναι σαφής. Έτσι. Πάμε τώρα σε ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα. Λέγαμε και, και έχει επισημάνει πολλές φορές τη λειτουργία του Τελωνίου Μαυροματίου, όπου δεν υπάρχουν υπάλληλοι να μπορέσουν να λειτουργήσουν και όλα αυτά τέλος πάντων. Έξι υπάλληλοι, τι, έχουμε πρόσληψη υπαλλήλων στο Τελωνίο, επιτέλους δηλαδή θα λειτουργήσει, ή υπάρχει και κάτι άλλο, υπάρχει ένα αλλά. Ξέρετε, καταρχήν το Τελωνίο λειτουργεί. Λειτουργεί, αλλά πώς λειτουργεί. Σε 24-ωρη βάση. Αλλά πώς λειτουργεί. Πώς. Αλλά πώς λειτουργεί, λέω. Εγώ δεν είπα ότι δεν λειτουργεί, ότι σταμάτησε να λειτουργεί. Μέχρι το απόγευμα. Έτσι. Αυτό είναι. Δηλαδή, το πω απλά. Αν μετά τις 8, ξέρω εγώ ποια ώρα είναι τώρα, που έχει αλλάξει και η ώρα, θέλει να περάσει, πέθανε κάποιος, ρε παιδί μου, και θέλω να το μεταφέρουν Αλβανός στην Ελλάδα, να το μεταφέρουν στην Αλβανία. Ξέρεις ότι πρέπει να περιμένουν να ξημερώσει για να περάσει, την προφθόρα. Άρα δεν μιλάμε απλά για έλλειμμα ανθρώπινου δυναμικού. Εδώ μιλάμε ότι δεν μπορεί να αδυναμία λειτουργίας κάποιες ώρες. Όχι. Είναι αποκλειστικά ζήτημα ανθρώπινου δυναμικού. Διότι το υφιστάμενο υπαλληλικό προσωπικό του Τελωνίου, του Μαυροματίου, δεν επαρκεί. Δεν επαρκεί για να βγουν οι βάδες. Δεν μπορεί να δουλεύει άλλος, 24 ώρες συνέχεια. Δεν είναι. Δεν πρέπει να κοιμηθεί, πρέπει να πληθεί, πρέπει να σταματήσει τα στοιχειώδη. Τώρα, αυτό το θέμα, και έπειτα δεν είναι, ανέφερα αυτό το, δεν είναι μακάβριο, μέσα στη ζωή είναι, με την νεκροφόρα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχει να κάνει με τη διακίνηση εμπορευμάτων. Για παράδειγμα, έρχεται κάποιος με εμπορεύματα από Αθήνα και τα οποία ενδεχομένως και τώρα που είναι και καλοκαίρι και οι δημοκρασίες είναι ψηλές, να είναι και ευάλωτα. Έτσι, στην αλλίωση. Και θέλει να τα περάσει να πάει στην Αλβανία. Ή από την Αλβανία να τα φέρει εδώ. Δηλαδή έχει να κάνει με την γενικότερη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, με τις οικονομικές συναλλαγές, με τις εμπορικές συναλλαγές. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς θα περάσει αν το Τελωνίο είναι κλειστό. Διότι αν είναι κλειστό, είναι καταβολημένες συμπάρες. Και να περιμένει να ξημερώσει για να ανοίξει ο υπάλληλος και να πάει. Τώρα, αυτό το θέμα απασχόλησε κατά επανάληψη εδώ και τον τοπικό κυβερνητικό βουλευτή, τον κύριο Γιώργη, τα τελευταία χρόνια. Και τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον κύριο Πάσχο, ο οποίος μάλιστα εδώ κινήθηκαν παράλληλα. Ο μεν βουλευτής έκανε ερώτηση επ' ερώτηση στη Βουλή, ο κύριος Πάσχος έκανε υπόμνημα στον αρμόδιο υπουργό. Τέλος πάντων, βγήκε μια ανακοίνωση, γιατί ψέγανε καλά, από τον βουλευτή τον κύριο Γιώλιακα, το γραφείο του, ότι λέει το θέμα του Τελωνίου, πρόσεξε, το γράψε έτσι, λέει, βαίνει προς επίλυση. Τι σημαίνει βαίνει? Σημαίνει οδηγείται. Θα επιληθεί, θα δούμε. Γιατί? Διότι ναι, με να απέσπασε τη δέσμευση από τον Υπουργό, τον αρμόδιο Υπουργό, ότι διατίθενται 6 υπάλληλοι για την ενίσχυση των υπαλλήλων του Τελωνίου Μαυροματίου, προκειμένου να λειτουργεί αυτό σε 24-ωρη βάση, 4 ΠΕ, δηλαδή πτυχιούχοι Πανεπιστημίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, και 2 ΔΕ, δηλαδή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που σημαίνει ότι με αυτούς θα μπορεί να λειτουργήσει σε 24-ωρη βάση, αλλά. Εδώ είναι το αλλά που έλεγες προηγουμένως εσύ. Αυτοί προέρχονται από τη λεγόμενη κινητικότητα, όπως λέγεται έτσι, μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από κάποια άλλη υπηρεσία, δημόσια υπηρεσία προφανώς, έτσι δεν είναι? Όχι από ιδιωτική, δεν μπορεί να πας εσύ. Ότι δεν γίνονται νέες προσλήψεις. Εσύ, ναι. Εσύ δεν μπορεί να κάνεις έτσι να πας. Εσύ είσαι μια μεγάλη παρουσιάστρια ενός μεγάλου καναλιού. Δεν γίνεται, ας πούμε. Είναι ασύμβατο. Λοιπόν. Πρόσεξε τώρα. Το ερώτημα είναι, θα υπάρξει ενδιαφέρον? Διότι όταν το θέμα τέθηκε πριν από καιρό, οι συνδικαλιστές τελωνιακοί που έχουν έδρα τα Γιάννενα είχαν αντιδράσει έντονα. Δεν ξέρω γιατί. Δεν μίλησα μαζί τους, δεν είχα κάνει κάποια κουβέντα. Αλλά αντιδρούσαν με επιχειρήματα τα οποία επικαλούνταν οι ίδιοι. Ποια είναι επιχειρήματα τους, δεν ξέρω. Και το ερώτημα είναι τώρα, θα υπάρξουν υπάλληλοι από άλλες υπηρεσίες που θα δεχτούν να πάνε στο Μαυρομάτι, δηλαδή στα ελληνοαλβανικά σύνορα? Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, απομονωμένοι πρέπει να πάνε και να έρχονται, δεν μπορούν να μένουν εκεί, διότι στην οικουμενή σαν να μένουν θέλουν τουλάχιστον 40 λεπτά να πάνε, έτσι. Και 40 να γυρίσουν 80, 45 λεπτά, μια μισή ώρα, δηλαδή ταξίδι και καύσιμα. Κάτσε λοιπόν, κύριε βουλευτή, να βγουν πρώτα οι ενδιαφερόμενοι, να βγει το ΦΕΚ και μετά μη χαίρεστε, μη βιάζεστε να χαίρεστε, γιατί έτσι χαιρόσασταν και με το λιμάνι και τώρα έχουμε πράγματα και θάματα εκεί πέρα. Τριπλασιασμούς ενοικίων, άλλα απίθανα πράγματα που θα τα πούμε προσεχώς με τον νέο ιδιοκτήτη.
αλλά εσείς ήσταν ολοχαρούλες. Μην βιάζεστε, δηλαδή σας πιάνει μια χαρά που δεν κρατιέστε. Κρατηθείτε λίγο ρε παιδιά, κρατηθείτε λίγο. Λοιπόν, και εγώ κρατιέμαι και για αύριο επιφυλάσσουμε να πούμε τα άλλα θέματα. Επίσης σπουδαία. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Και όπως είπες, δεν είπα κανένα μάλιστα. Δεν μπορώ να κάνω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα μπροστά σε μια παρουσιάστρια, μια μεγάλη παρουσιάστρια, ένα μεγάλο καναλιού. Καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ.